Η ακρίβεια και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί έχουν οδηγήσει πολλές οικογένειες σε μεγάλη έλλειψη ρευστότητας. Πολλοί είναι εκείνοι που στρέφονται ακόμη και στα ενεχειροδανειστήρια και θυσιάζουν οικογενειακά κειμήλια για να πληρώσουν λογαριασμούς. Έχει δώσει τα χρυσαυγά του και μπορεί να τα βγάλει πέρα εις πέρα οικογενειακός. Ο λογαριασμός είχε πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα, είχε το ΕΗ. Μου έχουν φέρει βέρα, 50 ευρώ, ενέχειρο, να συμπληρώσει, να πάει να δώσει προκαταβολή στη ΔΕΗ, να κάνει ρύθμιση, να πληρώσει μια ρύθμιση, να μην του κόψουν το ρεύμα. Εδώ πάλι 60 ευρώ ενέχειρο, 85, 35, έστω και για τόσο μικρό ποσό, είναι για αυτούς σημαντικό να το έχουν στην τσέπη τους. Πίσω από τον γκισέ του ενεχειροδανειστηρίου παζαρεύουν το βαπτιστικό σταυρό ή τη βέρα τους. Πολύτιμα αντικείμενα που σφράγισαν σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Αναγκάζονται να τα αποχωριστούν για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τι λογαριασμός είχε? Ήταν 1.200 ευρώ, κάπου 1.300, κάπου εκεί ήταν οι λογαριασμοί του ΔΔΗ. Και τι άφησε ενέχειρο? Τα ξαφνικά που είχε. Σταυρούς, αλυσίδες. Να σου δώσω του λόγου και εγώ ότι μπορώ να σου δώσω του λόγου για να το απεξέλθεις. Εντάξει, ρε, μου λέει, αδερφός μου είσαι, θα μου δώσεις. Η κάλυψη των λογαριασμών είναι ένας μεγάλος βραχνάς για τους καταναλωτές. Δεν είναι λίγα τα νοικοκυριά τα οποία καταφεύγουν ακόμα και στο δανεισμό για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν βλέπω να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Εγώ ζεσθενόμουν με ρεύμα και φέτος προβληματίζουμε από τώρα τι θα κάνω, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά στο σπίτι. Μόλις χθες, μια γυναίκα απελπισμένη έδωσε ενέχειρο τα χρυσαφικά της για να καλύψει τα έξοδα της θέρμανσης για το χειμώνα, μας λέει η Φωτεινή Τοπκάρογλου, ιδιοκτήτρια ενεχειροδανειστηρίου. Κατέθεσε τον πόνο της, έφερε κάποια κοσμήματα και πήρε ένα όχι εκαταφρόνητο ποσό, γιατί είχε μπει στη διαδικασία να περάσει εγκαταστάσεις σε αέριο, φυσικό αέριο, και ήταν προβληματισμένη πώς θα θερμανθεί αυτή και οι περίλικες γονείς της που μένουν μαζί της. Ξέρετε πόσες οικογένειες είναι σε αυτή την κατάσταση. Το πράγμα φωνάζει. Το ζω κι εγώ. Μου έχει έρθει περιστατικό και μου πήρε πολύ λίγα χρήματα, αλλά για αυτούς είναι σημαντικά. 10 ευρώ, 15 και μου λέει πάω να πάρω τώρα ένα κοτόπουλο να μαγειρέψω. Τα παίρνουν και όπως τα παίρνουν λένε πάω, τρέχω να προλάβω τη ΔΕΗ να μην κλείσει γιατί θα μου κόψουν το ρεύμα.